απαντήσει. Κύριε Υπουργέ, γράφει στον τύπο, δεν ξέρω αν ισχύει. Ρωτάω τώρα εγώ. Βγάλατε στο Υπουργείο Εργασίας την υποδιευθύντρια. Έτσι μου λένε ότι η υποδιευθύντρια στην Υπουργείο Εργασίας που διαχειρίζεται τώρα ακόμα 8 δις των ασφαλιστικών τα χρηματικά έχει βγει και μπαίνει στη θέση της ένας που είναι λέει από τον κύριο Βενιζέλο, Πασοκ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 ο
κάνετε δημοτική αυτοδιοίκηση. Ισχύει αυτή η είδηση. Γράφετε εσύ μα τον τύπο. Αν μα απαντήσετε, θέλω να το ακούσω. Γιατί αν βγάζετε δικού σα νεοδημοκράτε για να βάζετε το κοινά του Βενιζέλου, να ακόμη μια απόδειξη. Πέραν όσων είπαμε, ό,τι θα συγκυβερνήσετε θα κάνει την ανάγκη φρότιμο, θα σφίξετε τα δόντια και θα συγκυβερνήσετε όλοι μεταξύ σα. Και φαίνεται. Και εδώ θα ήθελα να πω κάτι. Επειδή προανέφερα τα τη Ρωσία, κύριε Χατζηδάκη μου, η Δύση πραγματικά, όπως την εννοείτε εσείς, δεν έχει καμία σχέση με αυτό που εννοούμε εμείς. Η Δύση του ανθρωπισμού, της αλληλεγγύης, η Δύση του διακοτισμού, η Δύση των ανθρώπων που βοηθάει ο ένας τον άλλον, δεν υπάρχει, δεν υφίσταται. Η Δύση δεν διαθέτει στους χριστιανούς. Έγινε σφαγή από τους Αζερβαϊτζανούς στους Αρμενίους. Δεν άνοιξε το θούνι, ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε υπουργός εσωτερικών, κανένας δεν μίλησε. Οι Δυτικοί δεν δείχνουν τόσο ζήλο όταν σπάζονται οι χριστιανοί. Όταν όμως συμβαίνει κάτι άλλο που βολεύει στα δικά του συμφέροντα, προστρέφουν. Ο ψευτοευρωπαϊσμός μεταλλάσσεται στην Ελλάδα σε πρόβλημα εξουσίας. Για εμάς δεν υπάρχει ψευτοευρωπαϊσμός. Υπάρχει ελληνισμός και Ευρώπη. Δεν υπάρχει ψευτοευρωπαϊσμός. Τελεία και παύλα. Δεν θα πω για τον Αζωφίτη που χειροκροτήσατε. Η ιστορία το έγραψε, κύριε της Νέας Δημοκρατίας, κύριε του ΣΥΡΙΖΑ και του Κινάλ. Χειροκροτήσατε τους Ναζί, τον Αζόφ, των ταγμάτων Αζόφ. Η μεγαλύτερη ύβρι στο ναό της Δημοκρατίας είναι την ώρα που έβλεπα νεοδημοκράτες βουλευτές, κοιναλίτες και σιριζέους να χειροκροτούν τους Ναζί. Είναι ντροπή και έσχος αυτό που έγινε. Και μάλιστα ο Τσίπος αυτός που λέγατε, κύριε Χατζηδάκη, με ενημέρωσαν ότι δεν ήταν και Έλληνας. Γεωργιανός μισθοφόρος ήταν. Αυτό χειροκροτήσατε. Και βέβαια να πω και το εξής για να κλείνω και σε λίγο. Όλοι εσείς εδώ και εγώ μαζί σας, κύριε Δαβάκη, χειροκροτούμε τον ηρωικό λαό της Ουκρανίας που αμήνεται υπερπίστως. Και πρέπει να το κάνουμε όλοι. Ένας λαός που αμήνεται είναι ο αδύναμος λαός. Και οι Έλληνες έχουν μάθει να στηρίζουν τους αδυνάμους. Αληθές. Η λογική σας όμως, ότι η Ουκρανία μπορεί να αμήνεται έναντι της εισβολής της Ρωσίας, αλλά η Ελλάδα πρέπει να συντήσει διάλογο με την Τουρκία για να μην υπάρξει πόλεμος, δεν είναι λογική ελληνοπρεπής. Το λέω με πόλο ψυχής. Γιατί οι Τούρκοι διεκδικούν νησιά, διεκδικούν από κατεύθυνση την Κύπρο, διεκδικούν κομμάτια λάθους. Εκεί να μην αμυνθούμε. Γιατί πρέπει να πάμε σε διάλογο για να συνθούμε. Είναι ερωτήσεις που χρειάζονται απαντήσεις. Διότι και χθες είδαμε τι έγινε στο Αιγαίο με τους Τούρκους, παρά τα όσα φιλότιμα επιχειρεί ο Πρωθυπουργός σε σχέση με την διπλωματία και την κουβέντα να κάνεις με τον Τούρκο. Τι κουβέντα να κάνουμε με τον Τούρκο που ουδέποτε η Τουρκία εφηρμόσε τη συμπαρδένα. Ποτέ. Κύριε Χατζηδάκη, με όλα αυτά που σας είπα και πολλά άλλα θα πω σε λίγο, τώρα το ακόμα, θα φάτε στις εκλογές μια ρήτρα αναπροσαρμογής εκλογική που θα είναι όλη δικιά σας. Θα φάτε μια ρήτρα αναπροσαρμογής που θα είναι όλη δικιά σας, κύριε Χατζηδάκη. Αλλά θα είναι προς τα κάτω, δεν θα είναι προς τα πάνω. Αυτή θα είναι η δική σας ρήτρα αναπροσαρμογής. Θα είναι όλη δικιά σας. Και βέβαια, για να καταλάβετε ποια είναι η διαφορά η δική μας, εμείς θα βάζουμε ένα κράτος. Τιμούμε ένα κράτος, κύριε Χατζηδάκη, το Ισραήλ, το οποίο στον πρωτογενή του τομέα, στην εθνική του άμυνα, στην κοινωνική του αλληλεγγύη, είναι σωστά δομημένο. Η ελληνική λύση δεσμεύεται, θα γίνει η Ελλάδα-Ισραήλ, θέλουν κάποιοι σε επίπεδο οργάνωσης και δομών εξουσίας. Όταν βγαίνει ο πρέσβης, κύριε Χατζηδάκη, του Ισραήλ, για τις δηλώσεις στην Ούλαν και λέει, τιμώ την κυρία Νούλα, αλλά το οποίο θα κάνει τους αγωγούς είναι υπόθεση δική μας και από τη δική μας πλευρά υπάρχει σιωπή για τον αγωγό. Στην ίδια αυτό ήταν ο πρέσβης. Και από τη δική μας πλευρά δεν υπάρχει μια δήλωση, ούτε καν μια κίνηση σημαίνει κάτι. Ότι το Ισραήλ, οι υπουργοί τους, οι πρόεδροι τους, οι πρωθυπουργοί τους τιμούν την εθνική τους κυριαρχία, ενώ η Ελλάς διαπραγματεύεται την εθνική κυριαρχία. Και ακούω υπουργό. Και δεν μπορώ να καταλάβω πώς είναι ο δημοκράτης βουλευτής, κύριε Χατζηδάκη, τιμούν τέτοια λόγια. Άκουσα υπουργό δικό σας να λέει ότι είναι ντροπή να αγοράσουμε φυσικό αέριο από τη Ρωσία. Και εγώ αναρωτιέμαι. Είναι ντροπή να αγοράσει φυσικό αέριο από τη Ρωσία. Τι άλλο το παίρνει, το πληρώνει πρώτο.
παίρνεις αρβίλες για το στρατό, λάστιχα για το στρατό από την Τουρκία. Μα είμαστε με τα καλά μας. Υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, δεν είναι ανήθικο αυτό? Πόσο ηθικό να αγοράσεις από την Τουρκία, να δίνεις όπλα στην Τουρκία με τα χρήματά σου, όταν το χρειάζεσαι το φυσικό αέριο? Γιατί μας είπε ο υπουργός πως θα καλυφθεί το φυσικό αέριο. Να σου πω εγώ, κύριε Χατζηδάκη, θα πληρώνουμε 4 φορές επάνω το αμερικανικό. Για να οικονομούν οι Αμερικανοί, πρέπει εμείς να αυτοκίνουμε έτσι περαιτέρω. Πάμε και σε αυτό που προειδοποιήσαμε, κύριε Χατζηδάκη. Νομίζω ότι ήταν εδώ τότε. Ο πρωθυπουργός ήταν πάντως. Πρωτογενής τομέας. Τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα για να παράγει προϊόντα υψηλών προδιαγραφών, που να ανταποκρίνονται στην καθημερινότητα και στις συνθήκες σημερινής εποχής? Πρωτοποριακός μηχανολογικός εξοπλισμός χωρίς ΦΠΑ να πληρώνει ο αγρότης για να πάρει τα μηχανήματα αυτά. Γιατί ο Γερμανός ανταγωνιστής του, ο Ιταλός και οι υπόλοιποι έχουν και καλύτερες τιμές και μικρότερο ΦΠΑ. Πλήρως αυτοματοποιημένη παραγωγική διαδικασία. Εφαρμογές σύγχρονης ρομποτικής τεχνολογίας. Τι λέω τώρα εγώ? Εδώ, παιδιά, τέτοια δεν παράγουμε και ζάχαρη σάγουμε. Εσείς, κύριε Κατιδάκη, εσείς, Νέα Δημοκρατία και το κοινάλ, κλείσατε τη ζάχαρη, τα εργοστάσια ζαχάριος. Όχι γιατί έπαιρναν μέσα απλά, γιατί παίρναν μέσα για ποιο λόγο? Γιατί βάζατε κάτι αποτυχημένους βουλευτές σας, διευθύνοντες συμβούλους, και τη βάζατε μέσα την εταιρεία με κάτι υπέροχους μισθούς. Αντί να καταγγείλετε αυτό, εσείς επειδή πονούσατε το δόντι, κόψατε το κεφάλι. Κρύα της εταιρείας. Και τώρα κάνουμε εισαγωγή ζάχαρης. Εισαγωγή ζάχαρης που κάνουν εξαγωγές. Το καταλαβαίνετε, κύριε Χατζηδάκη, τη ζημιά κάνατε στην ελληνική οικονομία. Μακεδονία και Θράκη είχε 5 εργοστάσια και εξαγωγικές μονάδες. Βγαίνει ο άλλος υπουργός και μου λέει είναι προτεραιότητα, λέει, της Νέας Δημοκρατίας ο πρωτογενής τομέας. Και είναι να γελάς, να πέφτεις και να κλείσεις από τα γέλια. Όταν μέσα από τα 40 τρεις δώσατε 150 εκατομμύρια. 150 εκατομμύρια. Τόσο δεν είναι, κάπου τόσο είναι. Τι λέει η ελληνική λύση, κύριε Χατζηδάκη, για να καταλάβετε? Εδώ είναι η διαφορά μας. Από τώρα σχεδιάστε τα 900.000 στρέμματα στη Θεσσαλία που να καλλιέργητα, να μην μείνει ούτε ένα εκατοστό γης χωρίς σπορά. Σπορά παντού. Να σπείρουμε, σιτάρι, καλαμπόκι, να στείλουμε φακές. Έρχεται κρίση και πείνα. Το λέμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. 250.000 τόνοι σιταριού, το 30% που χρειάζεται η Ελλάδα σάγει από την Ουκρανία και την Ρωσία. Το καταλαβαίνουμε αυτό? Η Ελλάδα έχει 10% ικανότητα αυτάρκεια στο σιτάρι, που κάποτε είχαν εξαγωγές. Άρα λοιπόν, πρέπει να ξεκινήσουμε επιτέλους ένα νέο παραγωγικό μοντέλο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Χατζηδάκη, το μετέφερα και στον Πρωθυπουργό. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να το ξαναπείτε. Προειδοποιούμε για το καλοκαίρι. Αεροσκάφη πυροσβεστικά δεν πήρατε. Τα περιλέφτα ρωσικά δεν μπορούμε να τα πάρουμε πλέον. Είμαστε χώρα εχθρική με τη Ρωσία. Θα καεί η Ελλάδα. Προειδοποιούμε εδώ, κρατήστε τα ότι η κυβέρνηση εκούσια, μάλλον θα πω ακούσια, εκούσια γιατί δεν αγόρασα αεροπλάνα, ακούσια έκανε αυτό τη Ρωσία, δεν θα μπορούμε να σβήσουμε να έχουμε δυνάμεις αεροσκαφών πάνω από τις φωτιές. Προειδοποιούμε από τώρα. Τα λέμε από τώρα, μπας και προλάβετε. Και πώς αποδεικνύεται η ηθική χρεοκοπία της Νέας Δημοκρατίας? Διάγγελμα του Πρωθυπουργού το καλοκαίρι, όταν είχαμε τις πυρκαγιές. Ο Βασίλειος Φιλόρας πήγε και βοήθησε στις πυρκαγιές ο άνθρωπος. Έπαιξε με τη ζωή του, κύριε της Νέας Δημοκρατίας. Πέθανε την ώρα της πυρκαγιάς. Ο Πρωθυπουργός συγγήθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο τιμητική σύνταξη στην οικογένεια. Μέχρι σήμερα, ένα χρόνο μετά, δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ. Εκθέτεται τον Πρωθυπουργό της χώρας, εσείς η Συμβουλή του, αλλά και ο ίδιος, γιατί δεν ψάχνει να συμβαίνει, και έτσι είστε η κυβέρνηση που φαίνεστε και του είναι. Ο Φιλόρας έπεσε για την πατρίδα για να σβήσει φωτιές. Δεν το ξέρω τον άνθρωπο, αλλά τιμή και δόξα σε τέτοιους ανθρώπους. Και είναι ντροπή για όλους. Και κλείνοντας, θα πω το εξής. Επιτέλους, αποφασίστε την κυβέρνησή σας. Τα 100 ευρώ προστίμο πρέπει να τα πληρώσουνε. Αφού είναι τα μέτρα, τα πήρατε πίσω πλέον. Διαγράψτε όλα τα πρόστιμα των Ελλήνων συνταξιούχων. Προσλάβετε τους Έλληνες υγειονομικούς που είναι απεργοί πείνας έξω από το Υπουργείο Υγείας και τρέμει το φιλοκράτημα που πεθάνει κανένας. Είναι ντροπή αυτά που γίνονται. Και επίσης, για εμάς